Καλησπέριζουμε στο στούντιο τον επίτιμο πρόεδρο των Επαγγελματών Βιοτεχνών, τον κύριο Γιάννη Λούκα. Κύριε Λούκα, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ. Που είστε εδώ. Να ζητήσω πριν κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για τον καταιγισμό των μέτρων και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει το καινούριο πολυνομοσχέδιο, νέα θηλιά δηλαδή στο λαιμό, πώς βλέπετε τις εξελίξεις με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας? Κοιτάξτε, θα σας πάω λίγο πίσω, γιατί η έκθεση είναι ένα πρόβλημα χρονίζων και έχουμε συνευθύνει το σύνολο και των φορέων και των πολιτών και των αρχών για το που οδηγήθηκε και το αδιέξοδο που υπάρχει σήμερα και δεν ξέρω αν θα βρεθεί διέξοδος. Είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια η έκθεση στο κλείσιμο και στην καταστροφή. Ναι. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε τότε και μάλιστα πυροβοληθήκαμε από πολύ κόσμο και πολλοί μου είχαν προσάψει προσωπικά ευθύνες και με θεωρούσαν ότι θέλω να γίνω εδώ ο Βελάς με το βιλαέτη του και διάφορα τέτοια, διότι κατήγγυλα πρακτικές που οδηγούσαν εκεί που οδηγήθηκε η έκθεση. Έχετε δίκιο. Τώρα, επειδή ακόμα όλα τα πράγματα είναι ρευστά και τίποτα δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής το οποίο να φαίνεται αισιόδοξο για το μέλλον αυτού του φορέα, καταρχήν πριν ψαχτούν για οτιδήποτε πρέπει να δουν ποιο θα είναι αυτό το σχήμα το οποίο θα έχει κάποια προοπτική για το μέλλον αναφορικά με την ΠΕΛ και με την όποια προσφορά μπορεί να έχει στην οικονομία της περιοχής και της Λαμίας και της περιφέρειας. Πρέπει να βρεθεί το μοντέλο διοίκησης καταρχήν, έτσι. Ακριβώς. Και από εκεί και μετά, ποιος θα αναλάβει να καλύψει όλα αυτά τα κενά τα οποία δημιουργήθηκαν ως σήμερα με συνευθύνη όλων ημών, με ήττα το λέω, γιατί όλοι έχουμε την ευθύνη μας, είτε γιατί δεν προλάβαμε, είτε δεν καταγγείλαμε όσο έπρεπε, είτε δεν πολεμήσαμε, είτε με πράξεις που κάναμε και παραλήψεις. Καλά τα λέτε. Λοιπόν, πάμε στο ψαχνό που έχει σχέση με τα νέα μέτρα, το πολυνομοσχέδιο. Βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε τελικά από το μνημόνιο. Βγαίνουμε τυπικά, δεν βγαίνουμε ουσιαστικά, γιατί εκκρεμούν ένα σωρό μέτρα προς εφαρμογή. Πώς το εισπράττουν όλο αυτό οι επιχειρηματίες που επιβιώνουν, να το πω έτσι? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με μια γενική εκτίμηση πρώτα, ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο, όπως και άλλα σοβαρά νομοσχέδια που πέρασαν από την Ελληνική Βουλή, έρχονται μεθοδευμένα και προσπαθώντας να συμπίπτουν με άλλες συγκυρίες και αν δεν υπάρχουν συγκυρίες να τις εφεύρουμε τότε, έτσι ώστε ο λαός να συνεχίζει να κοιμάται ή αν άκουγε να πάψει να ακούει ή αν έβλεπε να σταματήσει να βλέπει, και να ασχολείται με κάτι άλλο που το θεωρεί και δικαιολογημένα ίσως περισσότερο σοβαρό από αυτό και δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι από την τσέπη του του έχουν πάρει τα πάντα και το χέρι της κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών και Διαφόρων εκεί που είναι πολύ, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών, είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, είναι πολύ. Οι τσέπες πλέον δεν υπάρχουν, έχουν τρυπήσει. Ήρθε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει κάπου 130 τόσα άρθρα και κανείς, ούτε οι βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει, που αφορούν το μέλλον όχι μόνο των παιδιών μας, γιατί τουλάχιστον για 50 χρόνια θα έχουν συνέπειες αυτά τα μέτρα και τα προηγούμενα που έχουν ληφθεί για την ελληνική κοινωνία, σε μια περίοδο τέτοια που κανένας δεν πήρε είδηση τι έγινε. Και οι βουλευτές και οι πολίτες. Οι βουλευτές θα το ψηφίσουν. Γιατί δεν το διάβασαν. Προφανώς θα το ψηφίσουν γιατί το διάβασαν, αλλά και επειδή δεν θα έκαναν αλλιώς, χάνοντας τα προνόμια τα οποία έχουν. Και κύριε Στεριόπουλε, εγώ και ενδεχομένως και εσείς και άλλοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, διερωτόμαστε μερικές φορές τι γίνεται τελικά. Κυβερνόμαστε από πολύ έξυπνους που μας δουλεύουν ή από ηλιθίους που συμπεριφέρονται σοβαρά και τους παίρνουν εμείς τα σοβαρά? Ή υπάρχει ένα μείγμα τέτοιο κάποιων έξυπνων εκεί και περισσότερων ηλιθίων που περνάνε σε εμάς έτσι αβίαστα όλα αυτά τα πράγματα? Και επίσης θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται διότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας είναι διαιρεμένη μονίμως. Ήταν, είναι και θα είναι. Και ενδεχομένως να είναι και επιδίωξή τους αυτοί. Και αυτό το οποίο συνέβη με το Σκοπιανό, βλέπετε ότι προκάλεσε μία διαίρεση στον κόσμο. Ξανά. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι προσπαθούν να διαιρέσουν την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, έτσι ώστε η μειοψηφία να επιβάλλει την άποψή της. Αυτή είναι κυρίαρχη πολιτική σκέψη ανέκαθεν και είναι και τώρα. Και κυρίαρχη πολιτική στρατηγική όταν θες να περάσεις κάτι. Ακριβώς.
Τώρα, αυτό το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει τόσα μέτρα που όχι μόνο θα εξαφανίσει ακόμα ένα κομμάτι μεγάλο των επιχειρήσεων που τουλάχιστον εμένα κατάφερα με ενδιαφέρει και ως τώρα εκπροσωπούσα, που σήμερα ζουν και δεν ζουν και λένε κάθε μέρα πώς θα βγάλουμε την επομένη, αλλά και μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα γίνει πλέον, θα περιμένει αυτό το επίδομα, επιδοματίες θα γίνουν δηλαδή μάλιστα περισσότεροι Έλληνες, και ενδεχομένως να είναι και η φιλοσοφία και η άποψη της κυβέρνησης και ο στόχος αυτός. Να θέλει τους πολίτες να περιμένουν πότε θα τους δώσει αυτό το επιδοματάκι, το μισό καρβέλι καλύτερο από το κανένα καρβέλι και τέτοιες αντιλήψεις, και στο τέλος... Η μία αντίδραση πώς εξηγείται και Λούκα μέχρι σήμερα. Θέλω καταρχήν να πω ότι υπάρχει DNA αντίδραση, εγώ λέω, αλλά είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι, να το πω κάπως έτσι, σε τούτη δω τη χώρα. Καταρχήν υπάρχει στο DNA μας ως λαός, γιατί πάντα διαιρεμένοι ήμασταν και έπρεπε να συμβεί κάτι πολύ μεγάλο, πολύ τραγικό για τη χώρα ή για τους πολίτες αυτής της χώρας. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι τραγικά, έρχονται όμως τόσο μεθοδευμένα και με στρατηγική και μαλακά. Και αυτή η κυβέρνηση θεωρώ ότι ήταν η καταλληλότερη να ανακόψει αυτές τις κινητοποιήσεις, τις αντιδράσεις, τα συλλαλητήρια τα οποία γινόντουσαν, και την οδηγούν έτσι μεθοδευμένα σε κάποιες άλλες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια για το έθνος, για την πατρίδα κτλ. Που έχουν την αξία τους και αυτά, παραβλέποντας όμως όλα τα άλλα. Τώρα, αυτό το νομοσχέδιο, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κυρίως που θα αφαιρέσουν τα σπίτια έτσι από λαϊκές οικογένειες, θα αφήσουν επαγγελματίες χωρίς επαγγελματική στέγη ή ενδεχομένως χωρίς εξοπλισμό, διότι δεν έχουμε διαβάσει λεπτομερώς κανείς μας. Ναι, έτσι ορισμένα πράγματα ακούμε ή βλέπουμε σε τίτλους, αλλά αυτά τα άρθρα τα οποία περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά θα εξαφανίσουν πολύ κόσμο. Και όχι μόνο επιχειρήσεις, και απλούς ανθρώπους, φυσικά πρόσωπα και εργαζομένους. Και έχει γίνει και πιο, πώς να το πω, ανέμακτη για την κυβέρνηση η διαδικασία της κατάσχεσης, έτσι δεν είναι? Εντελώς ανέμακτη. Όχι. Δηλαδή, ενώ τώρα έπρεπε να μπορούσε κάποιος να πάει να διαμαρτυρηθεί έξω από το γραφείο, ας πούμε, του συμβολεογράφου, όπως έκαναν μέχρι σήμερα, τώρα δεν θα καταλαβαίνεις καν ότι στο έχουν πάρει. Αυτό ακριβώς θα συμβεί, διότι αναφέρεται ότι θα μπορεί και με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, να ενημερώνεσαι, και επίσης με τον ίδιο τρόπο να γίνεται και ο πληστηριασμός του ακινήτου σου και της κινητής περιουσίας. Και απλά θα έρχεται ο καινούργιος ιδιοκτήτης να σε ενημερώνει ότι πρέπει να φύγεις. Θα βλέπεις κάποιον απ' έξω, θα σου λέει λυπάμαι, αλλά ναι, πρέπει να φύγετε, και όσο το δυνατόν συντομότερο. Μάλιστα. Δυστυχώς, αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείτε. Και το λέτε γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα τουλάχιστον ότι έχει εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος και σε άλλες χώρες. Χρησιμοποίησαν ένα δοκιμασμένο σχήμα. Με πρώτη και κύρια την Αμερική. Με πρώτη και κύρια την Αμερική. Οι περισσότεροι θα έχουν δει το έργο με το τι συνέβαινε με τους πληστηριασμούς εκεί, που είχε πραγματικά γεγονότα. Έτσι ακριβώς. Με ανθρώπους πραγματικούς, με εταιρείες συγκεκριμένες και. Σωστά, είναι πραγματική ιστορία όλη αυτή. Και σε πολιτικούς μετά. Βέβαια, έτσι γίνεται και εδώ. Δηλαδή, οι εταιρείες αυτές και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, γνωρίζω να σας πω, και πιθανότατα θα είμαι σε θέση σε λίγο καιρό να σας λέω και τα ονόματα, ότι πολιτικοί έχουν φτιάξει αυτές τις εταιρείες. Οι εταιρείες κατασχέσεων ανήκουν σε πολιτικά πρόσωπα. Το γνωρίζω. Ακόμα και οι εταιρείες που σε παίρνουν τηλέφωνο να σε ειδοποιήσουν ότι χρωστάς. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα. Δεν μπορούμε, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα. Πέραν το ότι σήμερα δεν τολμάς να μιλήσεις και κατά της κυβέρνησης, γιατί θα σε εγκαλέσουν. Δεν ξέρεις τι χαρτί θα σε βρει. Μπορεί να απειληθείς και με αγωγές και με διάφορα τέτοια. Γιατί όπως τολμάει να εκφράσει διαφορετική άποψη, κοντά μπορεί να γίνουν Τουρκίες. Έχουμε ελευθερία ακόμα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Σε όλους αυτή την περίοδο έρχεται η ώρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Τι χρειάζεται να προπληρώσει κάποιος για να επιβιώσει την επόμενη χρονιά? Πρώτα πρέπει να προπληρώσει το λογιστή. Το λογιστή. Μόνο ότι δεν μπορεί κανείς να προπληρώσει. Ίσως να είναι και το μοναδικό δικαιολογημένο έξοδο, έτσι. Προφανώς, γιατί κάνουν οι γιατί άνθρωποι τώρα πλέον, από την προκαταβολή φόρου μέχρι όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται να πληρώσει κάποιος για να επιβιώσει, φαντάζομαι ότι αυτομάτως του δημιουργείται εσωτερικά η ανάγκη να σκεφτεί αν πρέπει να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό. Ακούστε να δείτε τώρα,
Η φορολογική δήλωση που θα κάνει ο πολίτης τώρα δεν τη σκέφτεται καν. Να σας πω γιατί. Διότι έχει τόσες εκκρεμότητες από πίσω. Εκπρόθεσμα δηλαδή. Που δεν πάει καν να την κάνει. Ε. Όχι, θα την κάνει αναγκαστικά, γιατί μετά θα πληρώσει και πρόστιμο και άλλα πράγματα. Θα το ρυθμίσει και αυτό όπως τα υπόλοιπα. Ναι, το αφήνει και λέει, αφού δεν μπορώ ήδη να πληρώσω τώρα τα προηγούμενα. Μου έχουν λήξει δόσεις απλήρωτες. Μου έχει η ΔΕΗ, την έχω σε ρύθμιση και δεν μπορώ να πληρώσω. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι τώρα δεν κλείνουν γιατί δεν μπορούν? Όχι, είναι αλήθεια, είναι βέβαια αυτό. Δηλαδή είναι έτσι δομημένο το σύστημα που δεν σε αφήνουν και να κλείσεις. Ότι και να μπορούσε και βιώσιμη να είναι μια επιχείρηση, να έχει βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια, ο οποιοδήποτε δράσει αυτή τη χώρα με τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντί του, που τον τιμωρεί γιατί δουλεύει και θέλει να τον κάνει και αυτόν επιδοματία αργότερα, λέει γιατί να δουλεύω. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν τόσες εκκρεμότητες στις περισσότερες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κλείσουν βιβλία, δεν μπορούν να πάνε να ξεμπερδέψουν με την εφορία, με ασφαλιστικούς φορείς κτλ. Και επίσης υπάρχουν και στην αγορά, γιατί κάποιοι έχουν και συνείδηση και έχουν και μια αξιοπρέπεια και λένε τώρα να αφήσω απειρότητα τόσο κόσμο. Αν το κλείσω το μαγαζί, πώς θα τους πληρώσω, πώς θα κοιτάω τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Βασίλη, γιατί είμαστε και μια μικρή κοινωνία που συναλλασσόμαστε και μεταξύ μας. Και υπάρχουν εκκρεμότητες του ενός προς τον άλλον και τα ανάποδα, πέρα από τους δημόσιους φορείς οργανισμούς. Συνεπώς, σκέφτεται ο καθένας, και έχω παράδειγμα τέτοιο, όχι στην πόλη μας αλλού, που μεταξύ του. Στο ερώτημα να κλείσω, να μην κλείσω, πότε θα κλείσω και τι θα γίνει, στο τέλος ο άνθρωπος έκλεινε αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έκλεινε. Πήγαινε να τα μαζέψει, δεν πήγαινε. Τη Δευτέρα αυτοκτόνησε. Τι λέτε? Βεβαίως. Υπάρχουν πλήστα τόσα παραδείγματα σε όλες τις πόλεις και σε όλα, κυρίως μικρών και μεσαίων επαγγελματιών. Έχουμε οδηγηθεί δηλαδή σε αδιέξοδο, και αν δεν πάρουν είδηση. Το είπα μάλιστα και σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο μια μέρα αυτό. Ότι εάν δεν στηριχθούν αυτοί οι οποίοι αποφέρουν έστω αυτά τα ελάχιστα στο κράτος, στον κρατικό κορβανά, δεν πρόκειται να έχει μέλλον ούτε κανείς άλλος, διότι δεν θα εισπράττει το κράτος. Και έρχονται τώρα και λένε ότι μέσα από αυτό το μέσο πρόθεσμο και με τα νέα μέτρα τα οποία θα επιβληθούν και με το φορολογικό το νέο που θα μας φέρουν και με το εργασιακό το νόμο που θα φέρουν κτλ. Θα εξοικονομηθούν μέχρι το 2020 κάπου 7, τόσα δις, από που δεν έχω καταλάβει, και τελικώς εάν εφαρμοστούν αυτά, μετά το 2020 θα δώσουμε από το υπερπλεώνασμα για να ελαφρύνουμε, να έχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις, για να κάνουμε πολιτική κατά 25%, 75% φοροελαφρύνσεις και μετά το 22, 50-50, ναι, και διάφορα τέτοια. Και διερωτώμε, εάν είναι να εξαφανίσεις τη μισή παραγωγική σου βάση, επιβάλλοντας φόρους για να έρθεις μετά να τους ελαφρύνεις, γιατί υπερπλεώνασμα θέλει να δημιουργήσει, να καλύψει τρέχουσες δαπάνες. Σωστά. Γιατί το κάνεις? Γιατί το κάνεις, αυτό είναι το θέμα. Μου ακούγεται εντελώς ανισόρροπο. Και εν πάση περιπτώσει, ζητούν οι θεσμοί συγκεκριμένα πράγματα, γιατί αναλάβατε δεσμεύσεις, βάλατε τις υπογραφές αφραδιά πλατιά. Τηρήστε αυτό μέχρι το όριο που σας έχει επιβάλει. Τι μου έρχεστε και κοκορεύεστε τώρα ότι κάναμε και ένα-δύο δις υπερπλεώνασμα? Βλέπετε, βλέπετε πρακτικά το πράγμα να καλυτερεύει? Εάν ρωτήσετε 100 συμπολίτες μας, συναδέλφους μου, το 90% θα σας πούνε όχι. Το ίδιο λέω και εγώ. Οι 10 που θα πούνε κάτι άλλο, τι εικόνα έχουν? Είναι γιατί σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που μέσα στην κρίση βρήκαν την ευκαιρία, έβγαζαν και βγάζουν, ή είναι συνάδελφοί μας πρώην που σήμερα δραστηριοποιούνται παρασιτικά κατά των νομίμως δρόντων. Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Θέλω να κλείνοντας να αναφερθούμε μόνο σε ένα πράγμα. Οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν δημιουργηθεί, αυτές που σύμφωνα με τους κυβερνώντες είναι ικανές από την φοροδοτική τους δυνατότητα πλέον να στηρίξουν το υπόλοιπο σύστημα. Το βλέπετε ως πραγματικό, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία? Είναι ένα ακόμα παραμύθι αυτών που μας παραμυθιάζουν τόσα χρόνια και σήμερα και θα συνεχίζουν και αύριο. Γιατί είναι η πολιτική τους αντίληψη και η φιλοσοφία τους. Λέω εγώ, άνοιξε ένα υπερκατάστημα εδώ στη Λαμία, το οποίο προσέλαβε 100 εργαζομένους. Ναι. Με ημιαπασχόληση,
με δεν ξέρω ποιες συνθήκες εργασίας, να είναι γραμμένοι 4 ώρες και να δουλεύουν 24, και έχουν κλείσει 100 μαγαζιά. Γιατί θα κλείσουν παραπάνω από 100 με το άνοιγμα μιας τέτοιας επιχείρησης. Ναι. Πόσους ανθρώπους απασχολεί μια πολύ μικρή επιχείρηση, 2-3 μέσο όρο. Οικογενειακές επιχειρήσεις. Ναι. Φεύγουν αμέσως οι τριπλάσιοι άνθρωποι από την παραγωγική. Φεύγουν. Χάνει έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές το κράτος τις τριπλάσιες. Χάνει. Με ποια λογική λοιπόν μπορώ να δεχθώ εγώ το επιχείρημα ότι μία αλυσίδα, όχι ότι δεν χρειάζονται και αλυσίδες στην αγορά που ζούμε, ελεύθερη αγορά είναι, και αυτές χρειάζονται, αλλά με κανόνες. Όχι, λέω, μήπως πάει προς τα εκεί το θέμα, γιατί. Προς τα εκεί σίγουρα πάει. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ότι είτε δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ με 4 ώρες φαινομενικά στα χαρτιά, και εσύ δουλεύεις 8, 18, 24 όπως λέτε, είτε δουλεύεις παραπάνω, τα προϊόντα που είναι να αγοράσει κάποιος από το σούπερ μάρκετ θα τα αγοράσει, και επειδή το μηχανισμός είναι τέτοιος δεν θα μπορέσει να φοροδιαφύγει κανένας, επειδή αυτομάτως εισπράττεται ο ΦΠΑ, είναι δηλαδή ένας τζίρος τεράστιος ο οποίος περνάει μέσα από τα νόμιμα κανάλια χωρίς διαφυγή εσόδων για το κράτος και το συμφέρει. Το κράτος. Το κράτος. Προσέξτε όμως. Το κράτος. Το κράτος, εάν ήθελε, θα μπορούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει πατάξει τη φοροδιαφυγή. Σωστά. Και αυτό δεν είναι επιχείρημα να σβήσω όλες τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν τις μπορώ να τις βάλω να είναι νόμιμες, να τις υποχρεώσω να είναι νόμιμες. Διότι τι ξέρετε τι γίνεται. Ο καθένας από εμάς δεν θέλει να φοροδιαφεύγει. Να επιβιώσει θέλει. Συνεπώς, όταν εσύ του λες εκ προημίου ότι αν μου δηλώσεις εμένα τζίρο 100 θα σου πάρω 120, αυτομάτως απαντάς, εγώ θέλω να ταΐσω το παιδί μου δρόμους. Και αν μου βρεθεί η ευκαιρία εμένα, εγώ προσωπικά, να πάω μία τούρτα σε ένα γάμο χωρίς απόδειξη με τη μισή, θα την πάω για να ταΐσω τον εγγονό μου γάλα. Δεν γίνεται, υπάρχει και η φοροάμυνα και η ανάγκη επιβίωση στο τέλος. Εάν όμως υπήρχε δίκαιο φορολογικό σύστημα, εάν υπήρχε ανταποδοτικότητα των φόρων, σωστό, διότι ο φόρος που πληρώνετε εσείς. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα την οποία δεν έχει ανοίξει ποτέ κανείς. Όταν εμένα, αντί να μου παράσχεις ασφάλεια, υγεία, παιδεία και ό,τι άλλο υποχρεούσε, επειδή με φορολογείς και είμαι συνεπής στους φόρους μου και πληρώνω και τις ασφαλιστικές μου εισφορές και τελικά πάω σε δημόσιο φορέα και δεν έχω τίποτα να μου προσφέρεις. Και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και κάτι σου συμβαίνει. Με αναγκάζει. Και κάτι σου συμβαίνει ομιγέννητο και βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Έτσι. Και πρέπει πάλι να πληρώσεις από την αρχή τον ιδιώτη για να καλλιεργηθεί φορολογική συνείδηση. Πρέπει να υπάρχει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Το λέμε εδώ και πόσα χρόνια από τότε που υπάρχουμε. Να υπάρχει ανταποδοτικότητα των φόρων που πληρώνει ο πολίτης στο κράτος. Και εν τέλει ο καθένας να πληρώνει και σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Δεν μπορεί να έχεις ίδια μέτρα και ίδια σταθμά ή πιο ευνοϊκά μέτρα και σταθμά για τους υψηλά αμοιβόμενους ή για αυτούς που έχουν εισοδήματα πάρα πολλά και να απαλλάσσει τους εφοπλιστές και άλλους τέτοιους τύπους, γιατί πρέπει αυτοί να που έπρεπε να σηκώσουν ουσιαστικά το μεγαλύτερο βάρος. Ναι. Και ερωτώ. Λέει σε μένα πρέπει να είσαι συνεπής στο κράτος και εγώ επειδή από μικρός έχω μάθει κάποιες αρχές είμαι συνεπής στο κράτος. Ο κύριος αυτός ποια εθνική συνείδηση έχει, ποια πατριωτική συνείδηση έχει και πότε συνεισέφερε και ποιος τον κάλεσε πότε για να βοηθήσει το κράτος αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάει που λέω εγώ άντε εσείς τα κλέψατε, εμάς μας καλείτε να τα πληρώσουμε, να πληρώσουμε ρε παιδιά, αλλά σταματήστε να κλέβετε καταρχήν, ναι, και μετά να βρούμε και έναν τρόπο να ζήσω κι εγώ για να μπορώ να σας πληρώνω. Φτιάξτε το μηχανισμό σωστά και δίκαια. Και ναι, επιτέλους διορθώστε την κατάσταση, το πρώτο και κύριο. Την άλλη φορά λέγαμε ότι αν υπήρχε μία επιτροπή η οποία θα ασχολείται καταρχήν και αποκλειστικά με το δημόσιο ή περάνω κομμάτων και πέρα από όλους αυτούς, από τη διανόηση της χώρας, η οποία υπάρχει και εντός και έκτος, και η οποία να είναι ανεξάρτητη, να επιληφθεί όλων αυτών των θεμάτων, κυρίως του δημοσίου. Ποιοι, πού, πόσοι χρειάζονται, τι, πώς, πότε πρέπει να αμείβονται και ποιοι είναι ακατάλληλοι να πάνε στο σπίτι τους αύριο το πρωί, σύμφωνα με τον Κοροβέση. Δεν θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο και δεν θα οδηγούμασταν και εδώ που φτάσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε. Μη συνεχίζετε αυτή την πολιτική. Μη συνεχίζετε αυτή την τακτική, διότι υπάρχουν όρια αντοχών στον καθένα. Κύριε Λούχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία. Να είστε καλά.